Μπαράκ Ομπάμα και Σίνζο Άμπε επισκέπτονται μαζί το μνημείο του Pearl Harbor 75 χρόνια μετά την επίθεση στην Αμερικανική ναυτική βάση στον Ειρηνικό. Ο Ιάπωνας Πρωθυπουργός εξέφρασε ειλικρινή και αιώνια συλληπιτήρια για τα θύματα. Δεν ζήτησε όμως συγγνώμη, όπως δεν το είχε κάνει ούτε ο Μπαράκ Ομπάμα κατά την επίσκεψη στη Χειροσίμα. Ο κόσμος έχει ανάγκη το πνεύμα της ανεκτικότητας και τη δύναμη της συμφιλίωσης. Οι χώρες μας που έχουν εξαλείψει το μίσος και έχουν καλλιεργήσει φιλία και εμπιστοσύνη με βάση κοινές αξίες, αναλαμβάνουν τώρα και κυρίως τώρα την ευθύνη να κάνουν έκκληση στον κόσμο για τη σημασία της ανεκτικότητας και τη δύναμη της συμφιλίωσης. Λίγες ημέρες πριν παραδώσει τα σκύπτρα στον Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπαράκ Ομπάμα τόνισε ότι ακόμα και οι πιο βαθιές πληγές του πολέμου μπορούν να δώσουν τη θέση τους σε μια σταθερή ειρήνη. Η παρουσία του Πρωθυπουργού Άμπε εδώ σήμερα μας υπενθυμίζει τι μπορούν να πετύχουν τα έθνη, οι λαοί. Οι πόλεμοι τελειώνουν. Ακόμα και οι πιο σκληροί εχθροί μπορούν να γίνουν ισχυροί σύμμαχοι. Οι καρποί της ειρήνης πάντα υπερνικούν τα λάφυρα του πολέμου. Ο Σίνζο Άμπε είναι ο πρώτος εν ενεργεία Ιάπωνας πρωθυπουργός που επισκέφτηκε το μνημείο του Pearl Harbor. Στις δηλώσεις του δεσμεύτηκε ότι η Ιαπωνία δεν θα κηρύξει ποτέ ξανά πόλεμο.